Θα μου πείτε, όλα αυτά θα συμβούν με την ψήφο μας στις ευρωεκλογές. Ευρωβουλευτές ψηφίζουν. Δεν είναι έτσι. Διότι εγώ το λέω ευθέως. Εάν επιλέξετε, δεν το λέω για την αίθουσα, το λέω για τους συμπολίτες και τις συμπολίτες τους. Εάν επιλέξετε στην πραγματικότητα την οδό της αποδοκιμασίας και όχι της εγκρίσεως της κυβερνητικής πολιτικής, και αυτό σημαίνει ότι επιλέξετε, επιλέξουν οι πολίτες, μία άλλη οδό, αυτή που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω ποιος άλλος, αυτό προφανώς έχει πολιτικές επιπτώσεις. Με τι νομιμοποίηση θα πάει αύριο ο Σαμαράς να διαπραγματευτεί την οριστική διευθέτηση του χρέους, αν δεν του το έχετε πει εσείς οι πολίτες αυτό, ότι ναι, θέλουμε να διαπραγματευτεί εσύ την οριστική διευθέτηση του χρέους? Δηλαδή, ο Σαμαράς θα παριστάνει το δικτάτορα, θα κάθεται, είτε έχει την έγκριση των πολιτών είτε δεν την έχει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν, το δίλημα δεν το θέτουμε εμείς. Είναι εξ αντικειμένου τοποθετημένο.